Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή του Πανετολικού, εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης με τη Μαύρη Θύελλα. Κύριε Αναστασίου, καλώς ήρθατε στην Καλαμάτα. Καλώς σας βρήκα. Πώς τη βλέπετε εδώ την πόλη μας? Εντάξει, δεν είδα και πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, ξέρω, γνωρίζω την Καλαμάτα, είναι μια όμορφη πόλη και με πάρα πολλές επιλογές, θα έλεγα. Εντάξει, ένας όμορφος προορισμός. Αυτό, αλλά εμείς δεν ήρθαμε για διακοπές, ήρθαμε για δουλειά. Και μιας και αναφέρεσαι στη δουλειά, η δουλειά σας είναι το παιχνίδι της Τετάρτης, το αυριανό μάτς με τη Μαύρη Θύελλα. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή να κρατήσει τους παίκτες συγκεντρωμένους στο μάτς Κυπέλλου με μια ομάδα Super League 2, όταν υπάρχει το Σάββατο το μάτς με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας. Μερικές φορές είναι δύσκολο, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι είναι η υποχρέωσή μας, είναι η δουλειά μας. Ξέρουμε γι' αυτό είμαστε εδώ, σε μια ομάδα από τη στιγμή που είσαι ομάδα Super League και έχεις υποχρεώσεις, και από τη στιγμή που ξέρουμε το κύπελο θα έρθει αυτή την ημερομηνία. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και το κυριότερο να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί σίγουρα η Καλαμάτα δεν έχει παιχνίδια πρωταθλήματος, και το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα άσχημο για το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο για την Καλαμάτα, αλλά για το ποδόσφαιρό μας, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν τέλειο Οκτωβρίου και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Αλλά από την άλλη, είναι μια ομάδα που, γνωρίζοντας λίγο την ιστορία της πόλης και την ομάδα, ότι ξέρω ότι είναι μια ομάδα που διψά για διακρίσεις και επιτυχίες, και πόσο μάλλον τώρα αντιμετωπίζει μια ομάδα Α' Εθνικής, μια ομάδα Super League, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αρκετά ανταγωνιστικό, πιεστικό, και από εκεί πέρα, για μένα το πιο σημαντικό είναι να είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει. Γνωρίζετε πράγματα για τη Μαύρη Θύελλα, γνωρίζετε τον τρόπο παιχνιδιού της, ξέρετε πράγματα? Εντάξει, προσπαθήσαμε να πάρουμε όσες πληροφορίες γινόταν, να βρούμε βασικά. Επήλθε μια αλλαγή προπονητή, ξεκίνησε με άλλο προπονητή στη διάρκεια της προετοιμασίας, έγινε αλλαγή του προπονητή. Πάντα αυτό δεν είναι εύκολο, ειδικά μέσα στην προετοιμασία να αλλάζεις τον προπονητή, αλλά από τη στιγμή που αλλάξαμε προπονητή, σίγουρα έχει αλλάξει και ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος λειτουργίας. Έχουμε δει κάποια βίντεο. Από εκεί πέρα, ό,τι βλέπεις στο βίντεο θα είναι, φαντάζομαι, εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι αύριο, γιατί σίγουρα η προσδοκία και η απέτηση απέναντι σε μια ομάδα Super League θα είναι εντελώς διαφορετική. Οπότε περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και ένα αρκετά ανταγωνιστικό, θα έλεγα. Το άγχος σίγουρα το έχει ο Πανετολικός περισσότερο ως ομάδα ανώτερης κατηγορίας, έτσι? Εντάξει, άγχος θεωρώ πάντα όταν παίζεις ένα παιχνίδι και παίζεις πάντα για να κερδίσεις. Το άγχος το έχουν και οι δύο ομάδες. Εγώ θεωρώ από την πλευρά μου, εμείς θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον σαν ομάδα να κάνουμε αυτά που ξέρουμε, αυτά που δουλεύουμε, και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε σωστό γήπεδο. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι και σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο θα παίξει ρόλο και η τύχη, αλλά το σημαντικό είναι για εμάς να δουλέψουμε και να συνεχίσουμε στον τρόπο που παίζουμε τώρα, το πλάνο που έχουμε, και να κοιτάξουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο πιο καλά γίνεται. Το κύπελο είναι ο στόχος, σας ενδιαφέρει να φτάσετε ψηλά? Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε την πολυτέλεια να απορρίπτουμε διοργανώσεις, και από τη στιγμή που πέρυσι κάναμε μια προσπάθεια, φτάσαμε μια ανάσα πριν τα ημιτελικά, όταν 2 λεπτά πριν τη λήξη του αποκλειστήκαμε από τον Ολυμπιακό, μάλλον πήγαμε στην παράταση, οδηγηθήκαμε στην παράταση με παίχτη λιγότερο. Εντάξει, ήταν μια διαδρομή ευχάριστη για εμάς και θέλουμε, αν μπορούμε, να την επαναλάβουμε και φέτος. Αύριο λογικά το γήπεδο θα έχει αρκετό κόσμο, γιατί και η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που έχει κόσμο. Ο Πανετολικός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες φέτος Super League 1. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, ευχάριστο για το τηλεθεατή. Τι να περιμένει ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο, τι ποδόσφαιρο να περιμένει να δει? Εντάξει, αυτό που είπα, εμείς θα κοιτάξουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, τα πράγματα που έχουμε δουλέψει, τα πράγματα που δουλεύουμε γενικά από το καλοκαίρι, και θεωρώ και η Καλαμάτα από την πλευρά, γιατί έχει κάποιους παίχτες με εμπειρία και παραστάσεις από Α' Εθνική, από ψηλή κατηγορία, ξέρουν τι μπορούν να δώσουν στο γήπεδο και για την ομάδα. Από την άλλη, σίγουρα το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση να παίζεις σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι άδειο, θα έχει 100-150 άτομα, και διαφορετικό να έχει κάποιες χιλιάδες κόσμο. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι, και νομίζω, εντάξει, να το ευχαριστηθούμε και εμείς και οι Καλαμάτα και οι παίχτες, και από εκεί πέρα ο καλύτερος να κερδίσει. Με εξαίρεση τον Καρέλη που είναι τιμωρημένος, αν δεν κάνω λάθος, και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Οι υπόλοιποι παίχτες είναι διαστήσεις σας, είναι κομπλέ η ομάδα? Όχι, έχουμε τον Ντάγκο ο οποίος είναι τραυματίας, και τον Ανέστη ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας. Αυτοί οι τρεις απουσιάζουν, αλλά εντάξει, έχουμε ένα ρόστερ, θα έλεγα,
επαρκές. Είναι σίγουρα για μας ήταν το παιχνίδι της Κυριακής, ήταν το βράδυ αργά, το ταξίδι, το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι αρκετά τα παιχνίδια μέσα σε 6 μέρες και τα ταξίδια, αλλά αυτές είναι υποχρεώσεις και δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες και θα κοιτάξουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει. Έχετε γίνει και Πελοποννήσι με την έννοια ότι από το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, σας στην Τρίπολη, από την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα εδώ Καλαμάτα, μεσίνη προπόνηση. Είναι λίγο πρωτόγνωρο και αυτό να λείπετε τόσο καιρό από τα Γρίνια. Εντάξει, προσπαθούμε να δούμε τι είναι πιο καλό και για τους παίχτες, γιατί σίγουρα το να παίζαμε το Σάββατο την Κυριακή το βράδυ το παιχνίδι στην Τρίπολη και να γυρίζαμε σχεδόν 4 ώρες με το λεωφορείο πίσω αργά το βράδυ και ξανά την Τρίτη το πρωί κάνοντας προπόνηση και μετά ξαναγυρίζοντας στην Καλαμάτα που είναι άλλες 4 με το λεωφορείο, μπορεί να είναι και 5 ώρες. Εντάξει, θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό για τα παιδιά να ξεκουραστούν και να μπορέσουν τουλάχιστον να μείνουν κάποιες μέρες σίγουρα μακριά από τα σπίτια τους, το οποίο δεν είναι και πιο ευχάριστο, αλλά από την άλλη είναι υποχρεώσεις και είναι κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για το καλό της ομάδος. Οπότε θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερο για τα παιδιά να μείνουν και να ξεκουραστούν και να έχουν την ηρεμία τους και να είναι συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι για τον Παναθηναϊκό, γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελο μετά από 8 χρόνια. Τελευταίο κύπελο ήταν με εσάς προπονητή, το 2014. Και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος βλέπουμε ότι έχει κάνει 8 νίκες στις άρεσμες αγωνιστικές. Τι έχει φέτος αυτή η ομάδα και μπορεί να διεκδικεί το πρωτάθλημα και δεν είχε η ομάδα του 2014 που και πάλι έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο? Εντάξει, είναι εντελώς δύο διαφορετικές συνθήκες τώρα, το 2014 με το 2022. Αυτή τη στιγμή προτιμώ να μιλήσω για το τώρα, γιατί εντάξει, το 2014 είναι πριν 8 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ αποτελεσματικός. Έχει αυτοπεποίθηση, σκοράρει, έχει πλουραλισμό, έχει διάφορους παίκτες που σκοράρουν. Και εντάξει, το σημαντικό είναι ότι έχει ψυχολογία και όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι έχει και ποιότητα, γιατί σίγουρα η ομάδα δείχνει ότι έχει ποιότητα, προσπαθεί να κάνει το αυτονόητο σε κάθε παιχνίδι και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και τότε πάντως είχαν μπει καλές βάσεις. Η ομάδα με νέα παιδιά που είχατε αναδείξει εσείς πήρε το κύπελο, τερμάτισε δεύτερη χρονιά. Θυμάμαι το 3-0 μέσα στο Καραϊσκάκι. Πιστεύετε ότι μπορούσε αυτή η ομάδα, αυτή η φουρνιά παιχτών να συνεχίσει και να πάρει και πρωτάθλημα, αν ήταν καλύτερες συνθήκες? Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να πούμε τι θα γινόταν αν. Το θέμα είναι ότι για μένα εκείνη την περίοδο ήταν μια καλή περίοδο για όλους, γιατί νομίζω ότι η ομάδα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, έβγαζε υγεία, είχε καλό κορμό, είχε αρκετούς Έλληνες στην ομάδα, παιδιά που προερχόντουσαν από τις ακαδημίες, και προσπαθούσε να παίξει καλό ποδόσφαιρο και στην ουσία και μετά να κάνει και το βήμα παραπάνω, το οποίο ήταν να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μπήκαν τότε οι βάσεις, αλλά από ένα σημείο και μετά αυτά κάποια στιγμή μείναν πίσω, η ομάδα κάνει κάποια βήματα πίσω τα επόμενα χρόνια. Σιγά σιγά φαίνεται ότι ξανακάνει βήματα προς τα εμπρός και είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι ο Παναθηναϊκός πρωταγωνιστής, γιατί νομίζω μόνο καλό θα είναι. Για το φετινό πρωτάθλημα, μια πρόβλεψη, ποιος θα το πάρει? Εντάξει, είναι σχετικά νωρίς, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το μεγαλύτερο προβάδισμα το έχει ο Παναθηναϊκός. Δείχνει πιο σταθερός, δείχνει μια ομάδα που βάζει γκολ μπροστά, δέχεται δύσκολα γκολ πίσω, οπότε δεν έχει πετάξει βαθμούς, θα έλεγα, άδικα. Και το κυριότερο, έχει ψυχολογία. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα φαβορί. Ποιος μπορεί να του αφισβητεί στα πρωτεία, η ΑΕΚ, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον μετά και τη χτεσινή είναι στο μείον 10. Εντάξει, σίγουρα όλες οι μεγάλες ομάδες μπορούν να αμφισβητήσουν τα πρωτεία, γιατί έχει ακόμη δρόμο, θα παίξει τα play-off μεταξύ τους, είναι αρκετά τα παιχνίδια, αλλά έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, σίγουρα η ΑΕΚ μπορεί να φαίνεται η ομάδα που είναι πιο κοντά και μπορεί να τον απειλήσει. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδες που μπορείς να τις υποτιμήσεις και είναι ομάδες που ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό και για τον Παναθηναϊκό θα είναι σημαντικό να συνεχίσει το ίδιο πνεύμα. Γιατί νομίζω ότι είναι καθαρά τώρα πιο πολύ εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό και τόσο από τους υπόλοιπους. Coach, μια ερώτηση σε προσωπικό επίπεδο. Έχετε δουλέψει στον Παναθηναϊκό, έχετε δουλέψει στον Ατρόμητο, στον Πανετολικό, στην Κύπρο, στο εξωτερικό. Το ταβάνι σας ποιο είναι, τι θέλετε να πετύχετε? Εντάξει, τώρα είναι λίγο, θα έλεγα, δύσκολο να πεις το τι θέλεις να κάνεις. Το σημαντικό για μένα είναι να απολαμβάνω. Και το έχω πει, αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνω το απολαμβάνω. Θα προσπαθώ να γίνομαι όσο γίνεται καλύτερος, γιατί μέσα από την καθημερινή τριβή βιώνεις πράγματα και καταστάσεις οι οποίες είναι κάποιες φορές πρωτόγνωρες και ενώ μπορεί να είναι και ευχάριστες, αλλά το σημαντικό είναι να μπορείς να παίρνεις σωστές αποφάσεις, να κάνεις σωστά πράγματα και να μπορεί η ομάδα να κάνει βήματα προς τα εμπρός. Νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από πέρυσι, έχουμε βάλει κάποιες βάσεις.
φαίνεται η πρόοδος νομίζω στην ομάδα, όποιος παρακολουθεί τον Πανετολικό. Από εκεί πέρα θέλουμε να είμαστε ακόμη, να συνεχίσουμε στο ίδιο επίπεδο, να γίνουμε καλύτεροι και να δούμε πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Ο Πανετολικός παίζει, το είπα και νωρίτερα, ευχάριστο ποδόσφαιρο. Καλό. Παίζει ρόλο ο προπονητής με την έννοια ότι το παρελθόν του προπονητής ήσασταν επιθετικός. Δηλαδή κάποιος που ως παίκτης ήταν επιθετικός, περνάει επιθετική φιλοσοφία, ή κάποιος που είναι τερματοφύλακας ή αμυντικός, δίνει έμφαση στην αμυντική λειτουργία. Παίζει ρόλο αυτό σε ένα προπονητή? Εντάξει, σίγουρα εκεί που έχεις περάσει σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στη θέση που έχεις παίξει και ανάλογα σε τι πρωτάθλημα έχεις παίξει, μπορεί να είναι ένα. Παίζει σημαντικό ρόλο για τη φιλοσοφία σου. Εμένα μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, ήμουν επιθετικό. Εντάξει, θέλω να προτιμάω να κερδίζει η ομάδα, θέλω να βάζει γκολ. Θέλω... Και το κυριότερο, εντάξει, είναι το προϊόν. Νομίζω ο κόσμος το ευχαριστιέται όταν βλέπει περισσότερα γκολ και βλέπει τουλάχιστον ομάδες που προσπαθούν να παίξουν επιθετικά και να κάνουν πράγματα προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω. Θέλουμε να έχουμε και ισορροπία παράλληλα σαν ομάδα, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι κάνουμε επίθεση και ξεχνάμε την άμυνα. Πρέπει να έχουμε και μια ισορροπία πίσω. Προσπαθούμε να έχουμε αυτά τα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Και το σημαντικό είναι αυτό που είπα, να το ευχαριστούμε. Για μένα το ευχαριστούνται οι παίχτες και από τη στιγμή που το ευχαριστούνται οι παίχτες, νομίζω ότι ευχαριστείται όλος ο κόσμος μετά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Πανετολικό και αύριο, όπως είπατε, να κερδίσει ο καλύτερος στο μάτς με την Καλαμάτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.